Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγο είχαμε το τηλεοπτικό μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου με σύνθημα «Χρειαζόμαστε μία νέα αλλαγή». Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους κατεβαίνει υποψήφιος για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό τηλεοπτικό του μήνυμα. Χρειαζόμαστε μία νέα αλλαγή για τους πολίτες, για τη χώρα. Γι' αυτό η Δημοκρατική Παράταξη χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τον κόσμο που επανέρχονται δυναμικά. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του κινήματος. Και θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξή μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων. Καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες να μετατρέψουμε αυτή τη διαδικασία σε μια γιορτή δημοκρατίας, γιορτή συμμετοχής. Για την απόφασή μου έχω ενημερώσει την Πρόεδρό μας, τη Φόφη Γεννηματά και την Αρμόδια Επιτροπή. Ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν είναι ο 7ος υποψήφιος για την κούρσα διαδοχής στο κίνημα αλλαγής. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσουν σε αυτή την κούρσα και οι υπόλοιποι 6 υποψήφοι. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νερότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας.